que é. Είναι το μεγάλο χειροκράτημα, ήταν μέρος του σόου αυτό, μας το είχε πει, πάρτε και να κάνει. Σε λίγο θα πετάξει και σουβλάκια. Ωραία λοιπόν, χώνεψε, πάντως, πιάσου ρε Μίτσο ανώμαλε. Έλα εδώ λιγάκι να μας πεις και εσύ, Δημήτρη Πλουμιστέ, μέχρι να μαζέψει ο Βασίλης, πες μας δύο λόγια. Ένα χειροκράτημα ακόμα. Το φίλο μας ο Βασίλης, ο οποίος ετοιμάζεται για κάτι καινούργιο. Βλέπουμε, ρε. Πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι για να είμαστε και να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σε ρυθμό αγώνα, μια μοτοσυκλέτα Super Motard με έναν οδηγό πρωτοαθλητή, εδώ μέσα γυρίζει γύρω στο 51 με 52. Για να δούμε λοιπόν τώρα, εάν θέλετε σταματήστε τον λιγάκι. Όπα, Δημήτρη. Ναι. Είναι τόσο ανώμαλος ο Βασίλης. Επιστήμα πως ναι. Από ό,τι φάνηκε, αφού δεν έφτασε το μηχανάκι στην κερκίδα για να κάνει. Καλά ήταν. Λοιπόν, Δημήτρης Πλουμιστός είπε φίλες και φίλοι ότι αφού δεν πέταξε το μηχανάκι από κάτω στην κερκίδα, δεν είναι πολύ ανώμαλος. Μάλιστα. Πες μας, Δημήτρη, ο χρόνος που έκανε ήταν στο 1.04.621. Το αυτοκίνητό σου, να πούμε ότι δεν είναι στημένο για να κάνει χρόνο, είναι στημένο για να κάνει σοου και είναι στημένο για να κάνει θέαμα. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να κάνεις καλύτερο χρόνο από το 1.4 με το BMW των 500 ύπων? Δεν την έχω ξανακάνει την πίστα έτσι χρόνο, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο. Ωραία, λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη τον Πλουμιστό, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο για εσάς. Να ετοιμάζονται οι οδηγοί των αγώνων drift. Να ετοιμάζονται όλοι στην έξοδο των pits. Δημήτρη, τα φώτα σου άναψε. Κάνε ένα γύρο να ζεσταθείς και κάνε και άλλο ένα γύρο για τον χρόνο. Όχι, όχι, εντάξει. Ένα και ένα. Ένα χειροκρότημα λοιπόν στον Δημήτρη τον Πλουμιστό, ο οποίος πάει να κοντράρει μια μοτοσυκλέτα. Εταιρεία λοιπόν Oil Emporium, στην οδό Φραντζίλ 31.